Πάμε τώρα στους συνταξιούχους και ειδικότερα σε 12.788 από αυτούς. Αυτός είναι ο αριθμός των συνταξιούχων που δεν απογράφηκαν τελικά με την διοίκηση του ΙΚΑ, τους δικαιούχους εννοώ των κύριων και επικουρικών συντάξεων, οι οποίοι δεν προσήλθαν για να απογραφούν. Οι συνταξιούχοι που δεν έχουν απογραφεί λοιπόν μπορούν να το κάνουν με δυνατότητα απόδοσης της σύνταξής τους την ίδια ή την επόμενη μέρα από το υποκατάστημα του ΙΚΑ ως τις 26 τώρα Νοεμβρίου. Από την επόμενη μέρα από τις 27 και μετά η απογραφή θα διενεργείται στο υποκατάστημα, αλλά η σύνταξη θα καταβάλλεται μόνο μέσω της τράπεζας, η οποία θα ενημερώνεται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Σύμφωνα λοιπόν με τη διοίκηση, από την 1η Ιανουαρίου του 2013 το ΙΚΑ θα ξεκινήσει την διερεύνηση των αναπόγραφων αυτών συνταξιούχων έναν προς έναν, διοικητικά ακόμα και δικαστικά. Σε αναστολή της καταβολής της σύνταξης σε 12.788 συνταξιούχους που παραμένουν άφαντοι στη φετινή απογραφή, η οποία λήγει στις 26 Νοεμβρίου, θα προχωρήσει το ΙΚΑ από τις 27 Νοεμβρίου. Την προειδοποίηση απίφθινε η διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ανακοινώνοντας ότι το έτος 2011 διέκοψε την πληρωμή συντάξεων σε 7.309 συνταξιούχους Μαϊμού, όπου ανάμεσά τους οι 2.819 είχαν αποβιώσει εξοικονομώντας πάνω από 24 εκατομμύρια ευρώ. Από όντε στη φετινή απογραφή έως και τις 5 Νοεμβρίου ήταν σύμφωνα με στοιχεία του ΙΚΑ 8.389 περιπτώσεις κυρίων συντάξεων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, 6.852.000 επικουρικών, 59 συνταξιούχοι του ΤΑΠΛΙΤ και 788 συνταξιούχοι του ΤΑΠΟΤΕ, δηλαδή συνολικά 12.788 δικαιούχοι κύριων και επικουρικών συντάξεων. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, η τελευταία ημερομηνία απογραφής στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ λήγει οριστικά στις 26 Νοεμβρίου και από τις 27 του μηνός και μετά σε περίπτωση εκπρόθεσμης απογραφής. Από την 1η-1η του 2013, πάντως, το ΙΚΑ θα αρχίσει να διερευνά και δικαστικά μία προς μία τις περιπτώσεις όσων δεν προσέλθουν. Το ΙΚΑ διέκοψε οριστικά μετά την απογραφή του 2011 την καταβολή συντάξεων σε 7.309 μαϊμού δικαιούχους που εισέπραξαν παρανόμως τα ποσά. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου έχουν απογραφεί όλοι, γιατί εδώ, τουλάχιστον στο σύλλογο που είμαστε εδώ, είναι περίπου τα 900.000 άτομα, όλοι έχουν απογραφεί στο νόμο Εύρω. Και έχουν απογραφεί στις τράπεζες, εκεί που παίρνουν τις συντάξεις τους, πηγαίνουν στις τράπεζες και απογράφουν. Οπότε για τους συνταξιούχους του Δημοσίου έχει τελειώσει η απογραφή. Σχετικά με τη μνημονιακή πολιτική που ακολουθείται, ο κ. Μπόγλου τόνισε πως οι περικοπές των συντάξεων φτάνουν σε ποσοστό το 45%, λέγοντας πως από το πρώτο μνημόνιο στο στόχο στρομπήκαν οι συνταξιούχοι. Ούκ και στην τέλος. Τον άλλο μήνα θα αρχίσουν και οι περικοπές για το 2013, που όπως γνωρίζετε μέχρι 999 ευρώ δεν θα γίνουν περικοπές. Από 1.000 μέχρι 1.500 ευρώ η περικοπή θα ανέλθει στο 5%. Από το 1.500 μέχρι το 2.000 ευρώ 10%, και από 2.000 ευρώ και πάνω 15%. Οπότε και αυτές είναι σοβαρές περικοπές. Παράλληλα, οι συνταξιούχοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα διοργανώσουν το δικό τους συνέδριο για τη λήψη αποφάσεων σχετικών με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 27 με 28 Νοεμβρίου θα γίνει ένα συνέδριο όλων των συνδέσμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μερικών συνδέσμων από τη Βόρεια Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη και απάνω. Το θέμα του συνεδρίου είναι τα πολλά και μεγάλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την επιβολή των μνημονίων στους συνταξιούχους του Δημοσίου. Αυτό θα γίνει στη Ξάνθη